Πάμε στον κύριο Χρήστο Κατσότη να μας δώσει τη δική του εικόνα από τον χώρο του τουρισμού, από το πώς περνούν οι εργαζόμενοι, πόσο έχουν πληγεί οι εργαζόμενοι και τις δικές του προτάσεις. Ελάτε, κύριε Κατσότη. Πάλι καλή χρονιά, κύριε Κουντούλη, σε εσάς και να είστε καλά. Όσοι μας βλέπουν. Υγεία να έχουμε και να τελειώσουμε τέλος πάντων με αυτή την πανδημία. Η υγεία να έχουμε και αυτή όμως υπονομεύεται, γιατί πάνω απ' όλα μπαίνει η λειτουργία, η καρταριστική λειτουργία και όχι η υγεία του λαού μας. Όπως βλέπουμε τώρα και με την πανδημία, η οποία είχε σοβαρές συνέπειες και σε αυτό το κάδο του τουρισμού, που όπως κι αν το δει ο καθένας μας, θα διαπιστώσει αυτό που έλεγε πάντα το ΚΚΕ, ότι δεν μπορεί μια οικονομία να στηρίζεται στον τουρισμό, να είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας, όπως λέμε, και τι στηρίζεται σε πύληνα πόδια. Είναι εύθραστος, μπορεί σε κάθε τέτοια πόλεμο, πανδημίες, φυσικές καταστροφές να έχει αυτές τις αναταραχές και βέβαια αυτοί που την πληρώνουν, κυρία Κουντούρη, είναι πρώτα και κυρία οι εργαζόμενοι. Γιατί ο τουρισμός δεν είναι έτσι ένα ουδέτερο πράγμα. Είναι λοιπόν οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι, είναι οι αυταπασχολούμενοι και οι μικροδιοκτήτες, είναι αυτοί που δουλεύουν, που τρέχουν ανάλογα και παίρνουν ένα μισθό πείνας, και είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται χιλιάδες εργαζόμενους και όλη η αγωνία, όπως εκφράστηκε και τώρα από τα κόμματα αυτά που κυβέρνησαν τόσα χρόνια και στήριξαν αυτή τη μορφή ανάπτυξης, είναι για το αν οι επιχειρήσεις θα έχουν κέρδη. Mm-hmm. Το κέρδος είναι αυτό που, αν θέλετε, μπαίνει εμπόδιο για να έχουν σταθερή δουλειά οι εργαζόμενοι, να έχουν αξιοπρεπή μισθό, ικανοποιητικό να το πω έτσι. Ναι, χωρίς κέρδος η επιχείρηση κλείνει, κύριε Κατσότη. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, αν λέω ότι χωρίς κέρδος η επιχείρηση κλείνει, και θέλω να σας ρωτήσω, αν θεωρείτε πως ο 12-μηνος τουρισμός θα μπορούσε να λύσει αυτά τα προβλήματα τα εργασιακά, δηλαδή να απασχολείται αυτός που εργάζεται στον τουρισμό όλο το έτος και όχι μόνο στις τέσσερις εποχές ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει, χαμηλή ή ψηλή. Κυρία Κλούλη, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το συσταθήμορφη οργάνωση της οικονομίας είναι αυτό που είναι η ελευθερία της αγοράς. Αυτή καθορίζει το πότε θα ανοίξει μια επιχείρηση και πότε θα κλείσει. Δεν υπάρχει λοιπόν μια άλλη λογική, για παράδειγμα, να εξασφαλίσει δουλειά για τον κόσμο. Πάνω απ' όλα η λογική που υπάρχει είναι το κέρδος που θα βγάλει μια επιχείρηση από τη λειτουργία της. Άρα λοιπόν το αν θα δουλεύει χειμώνα-καλοκαίρι εξαρτάται αν θα κερδίζει και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Εδώ λοιπόν, με αυτή όμως τη μορφή οργάνωσης οικονομίας. Λέμε με την ανάπτυξη διαφορετικών μοντέλων τουρισμού, κύριε Κατσότη, την προσέλκυση ανθρώπων από το εξωτερικό που πήγαιναν σε άλλους προορισμούς. Κυρία Κουντούρη, μέχρι τώρα έχουν δοθεί παπτολό δις ευρώ ή δραχμές παλιότερα για να διαφημίσουν τη χώρα μας, να διαφημίσουν προορισμούς. Και ζήσαμε ένα θαύμα τον τουρισμό. Αυτό το θαύμα του τουρισμού έγινε πάνω στη σταύρωση των εργαζομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την εργασιακή ζούγκλα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το καθεστώς γαλέρας που υπάρχει στους χώρους δουλειάς. Με ατέλειωτες ώρες εργασίας. Μιλάμε για 15 ώρα, 16 ώρα. Με αμοιβές 600 ευρώ, 534, 300 ευρώ. Με μορφές απασχόλησης, 16 μορφές απασχόλησης υπάρχουν στον τουρισμό. Άρα λοιπόν, αυτό το θαύμα και αυτή η διαφήμιση, αυτή η προβολή, το χρήμα που ρίχνει, αν θέλεις, ο λαός μας ο ίδιος, γιατί μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό βγαίνουν όλα αυτά, που, αν θέλετε, αυτοί που συμμετέχουν, κατά 95% είναι οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι. Οι επιχειρηματίες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι μεγάλοι, συμμετέχουν με ένα 5%. Όλο λοιπόν αυτό το χρήμα που δίνεται, πού πηγαίνει? Πηγαίνει λοιπόν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους του τουρισμού, γιατί οι μικροί περνούν τις μεγάλες δυσκολίες, κλείνουν, εξαγοράζονται από άλλους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και ζουν μια κατάσταση δύσκολη, ιδιαίτερα τώρα με την πανδημία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή η μορφή οργάνωση
Αυτός ο τουρισμός, αυτή η ανάπτυξη δεν είναι για όλους. Αυτή η ανάπτυξη δεν μπορεί να δώσει σταθερή δουλειά. Δεν μπορεί να δώσει, όπως είπαμε, να είναι δικαίωμα των εργαζομένων τουρισμών, γιατί είναι πανάκριβος. Και δεν μπορεί κάποιος με 500 ευρώ να κάνει και τουρισμό, κύριε Κουλούρη. Ζει κάποιος με 500 ευρώ το μήνα. Γι' αυτό υπάρχει και ο κοινωνικός τουρισμός και το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Μια ανωτελεία, κύριε Κατσότη, σας παρακαλώ. Ναι. Ναι. Τελειώνω με αυτό και λέω ότι και αυτό το νομοσχέδιο, το νόμος πια που πέρασε πριν από λίγο, είναι η υπεραιτέρω ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου για να μπορέσει να κερδίσει σε νέα πεδία κερδοφορίες που του δίνει σήμερα η κυβέρνηση. Να τον δούμε λοιπόν, σας παρακαλώ, αυτό το νόμο, το βίντεο δηλαδή. Αυτό το φυσικό να δούμε αυτό το νόμο, σας παρακαλώ λοιπόν. Να δούμε τις... Ελάτε κύριε Κατσότη, αν θέλετε να ξεκινήσετε από το ναυάγιο, συνεχίζοντας τη συζήτηση σε αυτή την κατεύθυνση ή όπου θέλετε να πιάσουμε το θέμα του νόμου. Σε αυτό, ο λαός μας λέει κάποιο λάκκο έχει πάρει. Λοιπόν, τι εννοώ με αυτό. Ότι εδώ υπάρχουν συμφέροντα, εκεί στο ναυάγιο της Ακίνθου. Είναι γνωστά, εξάλλου έχουν δημοσιευτεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Μεγάλοι όμιλοι ενδιαφέρονται να πάρουν το χώρο για αξιοποίηση και εκμετάλλευση. Και το ότι η κυβέρνηση έκανε αυτό το πράγμα, να το βγάλει το νομοσχέδιο, τη διαβούλευση, να το φέρει τελευταία κτλ., σημαίνει ότι κάτι θέλει να υπηρετήσει. Αλλά το δεν θέλει να υπηρετήσει αυτό που η ίδια λέει, ψέματα λέει ουσιαστικά, ότι θέλει να προχωρήσει τη διαδικασία του ναυαγίου για να μπορεί να υπάρξει ασφάλεια. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει μέχρι τώρα. Αλλά όμως η κυβέρνηση επιχειρεί μέσα από αυτή τη ρύθμιση να υπηρετήσει αυτά που είπα προηγουμένως. Τα συμφέροντα αυτά που θέλουν να πάρουν το ναυάγιο. Με τη σύνθεση της Επιτροπής δεν συμφωνείτε, κυρία Κατσότη, δεν αποτελεί κάποια δικλίδα ασφαλείας ως προς το να εκφραστεί και η τοπική κοινωνία? Κυρία Κουλούρη, η τοπική κοινωνία εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Και υπάρχουν αντιδράσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα από τους κατοίκους της περιοχής, από φορείς της Ακίνθου, και αυτοί είναι φορείς. Είναι εκφράζουν το λαό της Ακίνθου. Αυτή η επιτροπή λοιπόν που σήμερα διόρισε ουσιαστικά ο υπουργός εδώ, είναι μια επιτροπή η οποία θα έχει σαν στόχο να υλοποιήσει συγκεκριμένους σχεδιασμούς. Μια επιτροπή, λοιπόν, επιτροπές πολλές έχουν υπάρξει μέχρι τώρα και πολύ καλά ξέρετε κι εσείς και έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα ότι οι επιτροπές αυτές δεν ήταν ουδέτερες, να το πω έτσι, δεν είχαν αυτούς τους στόχους που από την αρχή λέγεται, αλλά υπηρετούσαν συγκεκριμένους σχεδιασμούς. Να σας ρωτήσω κάτι. Την ίδια έτσι καχυποψία, να το πω έτσι, έχετε και ως προς το αν θα βοηθήσουν αυτοί οι τουριστικοί πρότυποι προορισμοί την ανάπτυξη του τουρισμού. Μάλιστα λέτε ότι είναι δεμένες αυτές οι πρότυπες τουριστικοί, αυτοί οι πρότυποι τουριστικοί προορισμοί με το εξωτερικό εισόδημα για να πουλάνε φθηνά στους tour operators. Θα θέλατε να μου το εξηγήσετε αυτό? Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν ο νόμος αυτός που ψηφίστηκε προβλέπει τη μεγαλύτερη εμπλοκή της τοπικής διοίκησης και τη λέμε τοπική διοίκηση, κυρία Κουδούλη, γιατί δεν είναι αυτοδιοίκηση και με όλες αυτές τις ανατροπές των νόμων, καλλικράτικα, αποδύσια, κλεισθένη κτλ. Υπηρετεί στους σχεδιασμούς της σχετικής κυβέρνησης και έρχεται λοιπόν να εμπλακεί ακόμα περισσότερο με αρμοδιότητες που παίρνει για να προωθήσει, όπως λέμε, τους τουριστικούς προορισμούς. Ναι. Τι είναι οι τουριστικοί προορισμοί, για παράδειγμα? Είναι περιοχές της Πουκάλους που θα παραδοθούν, θα θεωρηθούν περιοχές πρότυπου τουριστικού προορισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης και εκεί βέβαια θα παραδοθούν στο μεγάλο κεφάλαιο. Με κάποια κριτήρια όμως, με κάποια κριτήρια, κύριε Κατσότη. Και για τις περιοχές, ας πούμε, Natura, προβλέπονται αυτά που προβλέπονται ήδη στον νόμο για τις Natura. Ακούστε, βεβαίως προβλέπονται και να ολοκληρώσω. Προβλέπονται λοιπόν οι οργανισμοί διαχείρισης και προώθησης του τουριστικού προορισμού. Τι είναι αυτοί, μετατρέπονται οι αναπτυξιακοί οργανισμοί των Δήμων που έγιναν μετά τον τελευταίο νόμο, λοιπόν, που ψήφισε τώρα η Νέα Δημοκρατία, μετατρέπονται λοιπόν σε οργανισμοί διαχείρισης και προώθησης τουριστικού προορισμού και χρηματοδοτούνται βέβαια αυτοί από τα δημοτικά τέλη με 1%. Δηλαδή,
πληρώνει ο λαός για αυτούς τους οργανισμούς που θα υπηρετούν με μελέτες, με υποδομές, με προβολή, με όλα αυτά που έχει ανάγκη το κεφάλαιο για να αυξήσει την πελατεία του και την κυλοφορία του. Δεν μου λέτε τώρα, τις ιαματικές πηγές πρέπει να τις αξιοποιήσουμε ή δεν θα πρέπει να τις αφήσουμε να τις κοιτάμε. Οι ιαματικές πηγές, κυρία Κουλούρη, είναι ένας φυσικός πόρος που αν δεν εμείς έχουμε εκφράσει θέσεις σαν ΚΚΕΣ ότι θα πρέπει να ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας, βεβαίως να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για όσους έχουν ανάγκη. Μελετοθεραπείες και άλλες θεραπείες που συνιστούν οι γιατροί, σε αυτούς τους ταξιδιούχους και σε όσους άλλους από το λαό μας έχει ανάγκη. Σήμερα λοιπόν εδώ παραδίδονται ΑΕΠ. Τι σημαίνει ΑΕΠ? Λειτουργεί λοιπόν με δημοοικονομικά κριτήρια. Εδώ λοιπόν θα πληρώνει ανδρά ο άλλος. Θα είναι αποτρεπτικό να πάει, αν θέλετε, να αποκαταστήσει την υγεία του όταν αυτή θα διασαλεύεται. Θα είναι στα χέρια λοιπόν κάποιου μορφή διαχείριση που θα έχει τέτοια κριτήρια να βγάζει κέρδος. Άρα λοιπόν θα στέκεται εμπόδιο στο να ικανοποιείται αυτή η ανάγκη του κόσμου για μετοθεραπείες. Άρα λοιπόν. Στην Αιδυψώ όμως έχει δοθεί, υπάρχει ειδική ρύθμιση για τα λουτρά της Αιδυψού. Ακούστε, εντάξει. Εμείς λέμε και η Αιδυψώ και οι υπόλοιποι θα πρέπει να λειτουργούν με αυτά τα κριτήρια. Γιατί και εγώ είμαι εδώ, κυρία Κουντούρη, να εκφράσω την ανάγκη των εργαζομένων στον τουρισμό αλλά και του λαού συνολικά. Σε αντίθεση με αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα και τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι σήμερα έχουν το κράτος τους. Γιατί αυτό είναι αστικό κράτος είναι, έχουν την κυβέρνησή τους, έχουν τους μηχανισμούς τους και όλα είναι δικά τους. Και οι νόμοι που γίνονται λοιπόν θέλουν πάγονται εδώ να διευθετήσουν ζητήματα που απαιτούν οι ίδιοι επιχειρηματικοί όμοι. Όπως είπαμε είναι αυτά το να, για παράδειγμα, ο νόμος προβλέπει μεγαλύτερη αύξηση του στερηστή δόμησης. Τι σημαίνει αυτό για τις περιοχές? Προβλέπει άνοιγμα δρόμου και κατασκευή άλλων έργων μέσα στο δάσος. Τι σημαίνει αυτό και το περιβάλλον, το οποίο μάλιστα θα προβλέπεται από το νομοσχέδιο ότι δεν θα υπάρχουν τομικά χωροταξικά σε αυτή την περίπτωση. Η αποκατάστασή του. Άρα λοιπόν είναι ένας νόμος, είναι ανάγκη των μεγάλων ομίλων και είναι ενάντια, αν θέλετε, στους εργαζόμενους και στο λαό, γιατί αυτό θα αποτρέψει ακόμα περισσότερο το δικαίωμα των εργαζομένων στον τουρισμό. Θα είναι πιο δύσκολη δηλαδή η πρόσβαση στις διακοπές και στην αυσική. Θα χειροτερέψει τις εργασιακές συνθήκες αυτές που λέμε γαλέρα για τους εργαζόμενους, γιατί και ο νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος υλοποιείται, σαρώνει κάθε εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα. Άρα λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Δεν έχει να δώσει τίποτε και ο λαός μας, οι εργαζόμενοι πάνω απ' όλα, θα πρέπει να συμπορευτούν με το ΚΚΕ σε αυτή τη γραμμή της ανατροπής αυτού του συστήματος και της οικοδόμησης μιας άλλης κοινωνίας. Με κοιτάει και με μια αγωνία ο κύριος. Να λύσει οριστικά τα προβλήματα της ζωής του. Εργασία, υγεία, παιδεία, ασφάλεια, διακοπές, αναψυχή, ελεύθερος χρόνος. Μάλιστα. Με κοιτάει και με αγωνία ο κύριος Χυμάρας.